Όλα βαίνουν καλώς στην προετοιμασία της ΑΕΛ για τη δύσκολη αναμέτρηση της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό στάδιο με αντίπαλο την Νίκη Βόλου. Ο Θανάσης Τσίγκας, που παλεύει για να μπει πλήρως στο ομαδικό πρόγραμμα, παραμένει το μοναδικό ερωτηματικό για τον Μιχάλη Ζόγα, ο οποίος δεν αποκλείεται να έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του και τον Καμερουνέζο goalkeeper Στεφάν Γκόντα, καθώς η έκδοση του δελτίου του αναμένει πλέον απλά τη γνωμοδότηση του Μητρώου της ΕΠΟ. Στο μεταξύ, θετική εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του αφεντικού της Νίκης, Ανδρέα Πάτση, στην εφημερίδα Ελευθερία, με τις οποίες πρότεινε κοινή συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, προσκάλεσε στο γήπεδο τον Κώστα Πιλαδάκη και ξέφρασε την άποψη πως η μη μετακίνηση φιλάθλων μεγαλώνει τις έρηδες μεταξύ των δύο πόλεων Βόλου και Λάρισας. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πάτσης έχει ελασσονίτικη καταγωγή και πριν εμπλακεί στα διοικητικά της Νίκης είχε ενδιαφερθεί για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΠΑΕΛ.